Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μαρινόπουλο σήμερα, η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η μεγαλύτερη ελληνική επιχειρηματική διάσωση με 13.000 εργαζόμενους δυστυχώς στον αέρα. Μαζί μας η Ελένη Μπότα, δημοσιογράφος insider.gr. Ελένη, καλησπέρα, πότε αναμένετε τελικά να πληρωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Καλησπέρα Τέτα, μιλάμε για 13.000 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι απλήρωτοι, δεν έχουν πάρει το μισθό του Δεκεμβρίου. Τα χρήματα της ενδιάμεσης χρηματοδότησης έχουν εξαντληθεί, πήρανε μόνο το δώρο των Χριστουγέννων. Οι εργαζόμενοι είχαν τις προάλλες μια τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και με τη διοίκηση της Μαρινόπουλος. Από εκεί δεν έλαβαν καμία διαβεβαίωση για το πότε θα πάρουν τα χρήματά τους. Οι ίδιοι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να προχωρήσουν στις κινητοποιήσεις μέσα στις επόμενες μέρες, κλείσιμο καταστημάτων, παραστάσεις διαμαρτυρίας. Όλα αυτά θα τα αποφασίσουν μέσα στις επόμενες μέρες το τι θα κάνουν. Και μιλάμε για μια δικαστική απόφαση η οποία έχει καθυστερήσει αρκετά. Έχει καθυστερήσει σημαντικά και έχει καθυστερήσει γιατί είναι μεγάλη υπόθεση. Μιλάμε για ένα φάκελο 62.000 σελίδων. Η δικαιοσύνη κινείται με αργούς ρυθμούς. Όλοι πιστεύουν ότι μέσα στις επόμενες, και είναι ένα σενάριο το οποίο όλοι θέλουμε να προχωρήσει. Να προσπαθεί ο Σκλαβενίτης προσπαθεί να εξαγοράσει. Είμαστε σε αυτό το σημείο, εξαγοράσει το Μαρινόπουλο. Βέβαια, αν δεν ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο, είναι και η προθεσμία που βάζουν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, τότε το deal έχει μικρές πιθανότητες να προχωρήσει. Και τότε τι γίνεται? Τότε τεινάζεται στον αέρα. Είναι ένα σενάριο που απέφχονται όλοι. Προμηθευτές, εταιρείες, τράπεζες, γιατί οι συνέπειες θα είναι τραγικές για την ελληνική οικονομία. Ισοδυναμεί με το 1,5% του ελληνικού ΑΕΠ. Και επίσης και πολλές εταιρείες, και εκτός από τους εργαζόμενους που θα βρεθούν στον δρόμο, και πολλές εταιρείες θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Όμως, κάποιοι λένε ότι όλο αυτό το οποίο γίνεται είναι και μία άσκηση πίεσης προς τη δικαιοσύνη, προκειμένου να βγάλει απόφαση όσο το δυνατόν συντομότερα.